Καλημέρα, είπαμε! Καλημέρα, θα πούμε. Το καλοκαίρι δεν λέει να φύγει από την Κρήτη και εμείς σήμερα πάλι θα πάμε τη δρομή. Ξέρεις που θα πάω, Μιχάλη μου? Πού θα πάμε? Θα πάμε προς το προφήτη Ηλία. Θα πάμε να δούμε αυτό το υπέροχο χωριό, θα πάμε να δούμε κάστρα, θα πάμε να υπεύσουμε άλογα και στο τέλος, ξέρεις που θα πάμε? Φυσικά θα πάμε σε ένα απίστευτα όμορφο σημείο θέας. Να κάτσουμε να ράξουμε με όλους τους ανθρώπους οι οποίοι θα είναι σήμερα μαζί μας, οι οποίοι θα είναι πολλοί. Να πιούμε ένα ρακάκι, να φάμε ένα τυροπιτάκι και να γλαντεύσουμε. Καλά τα πάμε, κάναμε βόλτα και σε όλο το κανάλι. Πάμε για εκδρομή τώρα! Ωραία! Μπήκαμε στα μάξι, οι γνωστοί άγνωστοι. Μιχάλης, ο Μιχάλης, ο Αντώνης και ο νέος μας συγκολύπτης Παναγιώτης. Παναγιώτη, να ξέρεις ότι κάθε φορά που έρχεται ένα νέο μέλος στην εκπομπή μας, του κάνουμε μία έτσι ιεροτελεστία, ρε παιδί μου, για να μπει στο τέτοιο. Δεν είναι ώρα ακόμα να χωθείς, θα το καταλάβεις. Ωραία. Πάμε προς προφητηλία, έχουμε μαθευτεί, έχει μια υπέροχη πάχνη έτσι δεξιά και αριστερά, είναι πρωί. Και πάμε στον προφητηλία, όπου μας καλέσαν αυτή τη φορά να πάμε. Μας είπαν ελάτε να δούμε το χωριό μας που είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα πάμε κι εμείς λοιπόν να το κάνουμε. Περιμένουμε να έχει πάρα πολύ κόσμο από ό,τι μας είπανε και ελπίζουμε να πάει πολύ πολύ καλά αυτό. Αυτά για την ώρα, τα λέμε σε λίγο, πάμε να δείξουμε λίγο διαδρομή και να περάσουμε φανταστικά, τι λέτε? Okay. Θέλω να σου πω ότι πάλι χαθήκαμε και πάλι κάναμε αναστροφή και γυρίσαμε πίσω, θα προσπίσω να πούμε. Τι θα γίνει αυτή η φάση, μου λες? Πες και ένα τραγούδι. Ποιο τραγούδι θέλεις να σου πω? Τι σου έρχεται στο μυαλό? Το ήταν ένα μικρό καράβι. Πάμε. Ένα μικρό καράβι. Πώς γίνεται πάντα να παίρνουμε το λάθος δρόμο? Εσάς ρωτάω. Κοίτα, να, δες εδώ το GPS. Φέρεις τον δρόμο, πάει στην προφήτη Ηλία. Παπέμπτο. Ωραία, με τα πολλά τα καταφέραμε. Είμαι 100% σίγουρος ότι όταν θα πάμε να συναντήσουμε τους ανθρώπους τώρα εκεί πέρα, την κυρία Αργυρό και τους άλλους, θα μας πούνε: «Ω, από εκεί ήρθατε, κακώς ήρθατε από εκεί, υπήρχε άλλος δρόμος». Ποντάρετε. 8 ευρώ δίνω στην Αργυρό. Αυτό. Μπροστά μας ο προφήτης Ηλίας, φτάσαμε. Πάμε, πάμε για εξερεύνηση. Ενώ κανονικός δρόμος ποιος είναι? Δεν πειράζει. Λοιπόν, ωραία, υπάρχει έτσι ένα μικρό λαλούμ. Για αυτά ζούμε όμως, αυτά μας αρέσουν. Έχουμε βρει τους ανθρώπους που θέλουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε μια πρώτη βόλτα στο προφήτη Ηλία. Πάμε και στην παλιά γειτονιά και να περιηγηθούμε έτσι λίγο στα σοκάκια. Η εκδρομή ξεκινάει με τους καλύτερους Ιωνούς. Αρχικά, να σας γνωρίσουμε τον οδηγό μας, ο οποίος θα μας συντροφεύσει σήμερα και θα μας δώσει πολλές πληροφορίες για το χωριό και όχι μόνο. Για το κάστρο, για όλα αυτά τα πράγματα που έχουν γίνει εδώ στο χωριό. Είναι ο κύριος Νίκος Γιουρτάκης. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνουμε? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αρχικά ευχαριστούμε που πήγατε στο όμορφο χωριό. Εμείς ευχαριστούμε γιατί είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να φανεί αυτός ο τόπος με την έννοια ότι ενώ είναι πολύ κοντά στο Ηράκλειο, έτσι, και συνοψίζει και ενσωματώνει μια ιστορία σημαντική για την Κρήτη. Δεν είναι, η αλήθεια είναι. Και δεν είναι από τα σημεία τα οποία έχουν αναδειχθεί όπως πρέπει, έτσι. Και γι' αυτό ήρθαμε εμείς εδώ να το αναδείξουμε. Θέλω να μου πείτε τώρα τι θα κάνουμε έτσι για αρχή. Πάμε μία βόλτα στο χωριό και οπότε άκουσα πάμε στην εκκλησία του προφήτη Ηλία για αρχή. Ναι, ας πάμε να περιηγηθούμε λίγο. Στην παλιά γειτονιά, εκεί βρίσκεται η παλιά εκκλησία του προφήτη Ηλία. Εκεί μπορούμε να μιλήσουμε λίγο για το χωριό, για την. Πότε ξεκίνησε αυτή η κατοίκηση αυτού του τόπου, την ονομασία του. Τέλεια! Έτσι, και πώς συνδέεται με την ιστορία της Κρήτης. Πάμε λοιπόν να δούμε όμορφες εικόνες και πάμε να μάθουμε ιστορία.
Λοιπόν, η πρώτη μας στάση, Πέτρο, εδώ λοιπόν... Νικηφόρος Φωκάς βλέπω. Νικηφόρος Φωκάς, ναι. Είναι το άγαλμα του Νικηφόρου Φωκά και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή. Γιατί? Γιατί συνδέεται με την ιστορία του κάστρου του Τεμένους, του Βυζαντινού αυτού κάστρου. Το οποίο θα το επισκεφτούμε μετά, σωστά. Ναι, θα πάμε μετά. Ωραία. Τώρα, εδώ αυτό το άγαλμα στήθηκε το 2002, ήταν έδρα του Δήμου Τεμένους, παλιά επαρχία Τεμένους, υπάρχει το όνομά της από το κάστρο, και έδρα του Δήμου Τεμένους με την εποχή των Καποδιστριακών Δήμων. Τότε λοιπόν ο Πατριάρχης ο Βαρθολομαίος συνεννοείται με τον τότε Δήμαρχο και στείνουν τον Αδριάνδρο του Νικηφόρου Φωκά, μεγάλη τιμή θεώρησε ο Πατριάρχης, γιατί συνδέθηκε η ιστορία της Κρήτης με την Κωνσταντινούπολη. Okay. Με αυτό το βυζαντινό παρελθόν. Να λοιπόν, γιατί εδώ στέκει ακόμα ο. Πρώτη στάση τσεκ, Νικηφόρο Φωκά, θα πούμε περισσότερα για το κάστρο και για αυτόν τον ίδιο την ιστορία πάνω. Πού πάμε, πάμε προς εκκλησία? Θα πάμε τώρα προς τον προφητήρια. Λοιπόν, το σκηνικό γιατί έχει αρχίσει και γίνεται λίγο πιο γραφικό, πιο όμορφο. Πλακώστρο τα δρομάκια, λίγο οι γειτονιές λίγο αλλάζουν. Είμαστε μπροστά από την εκκλησία του προφήτη Ηλία, σωστά? Ναι, είναι ο προφήτης Ηλίας. Είναι μια εκκλησία του 19ου αιώνα εδώ, αλλά και ο πυρήνας, ας πούμε, του παλιού χωριού. Του παλιού χωριού. Η πάνω γειτονιά που λέμε εμείς εδώ, η παλιά γειτονιά από εδώ και πάνω και το καινούργιο χωριό που περπατήσαμε. Έτσι, να ξέρετε πάντα, να ξέρετε, μου αρέσουν έτσι λίγο πιο πολύ αυτές οι περιοχές, ναι, από το αστικό τοπίο που θυμίζει, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Ο προφήτης Ηλίας είναι και μια γραφική εκκλησία, συνδυάζει αρκετά στοιχεία, κρατάει εικόνες από το 18ο και 17ο αιώνα. Είναι μια όμορφη εκκλησία ενός χωριού που διατηρεί μνήμες της ιστορίας. Εννοείται ότι αφού ήρθαμε, θα πάμε να την επισκεφτούμε, πάμε να δούμε όμορφες εικόνες μέσα από την εκκλησία και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πάτερ, ο οποίος μας άφησε και μας άνοιξε την ώρα για να μιλήσει. Λοιπόν, ωραία, εντάξει, έχει λύνει, είναι λίγο σουρεάλ η κατάσταση, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι μαζί μας, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Είμαστε στις παλιές γειτονιές του προφήτη Ηλία. Βασικά είμαστε στο πρώτο κατοικήσιμο μέρος του χωριού, από τα παλιά χρόνια, από τότε που ήταν το κάστρο. Εδώ λέει που στην ουσία μέναν όλοι οι απλοί τεχνίτες, οι απλοί πολίτες του κάστρου και από πάνω μας, που θα καταλήξουμε σε λίγο, απλώνεται γύρω, λέει, στα 400 στρέμματα το κάστρο του Νικηφόρου Φωκά. Οι εικόνες είναι πανέμορφες, δείτε πόσο όμορφα γραφικά είναι τα σοκάκια. Συνεχίζουμε βόλτα και πάμε να δούμε από εκεί τι γίνεται. Η ομάδα έχει χωριστεί. Ψάχνουμε όλοι να βρούμε τις όμορφες γωνίες για να σας δείξουμε πόσο όμορφος είναι ο προφήτης Ηλίας και δεν του το είχα, η αλήθεια είναι. Δεδαλώδη σοκάκια. Πάρα πολύ όμορφα σπιτάκια. Παλιά, ναι, αλλά καλοδιατηρημένα τα περισσότερα. Πάμε τώρα να βρούμε και τους υπόλοιπους και να ανηφορήσουμε προς τη Ρόκα. Λοιπόν, να δώσουμε και ένα info έτσι για τους καλοφαγάδες. Αυτό εδώ πέρα, ακριβώς από το πίσω μου που βλέπετε, είναι καφενείο. Είναι το καφενείο, λέει, της Ρυρίκας. Το οποίο είναι το πιο ξακουστό καφενείο για τα σκουγκάτα της. Τόσα λέμε το συμπάθειο. Και εννοείται ότι αν τη βρούμε μετά ανοιχτή, θα έρθουμε να δοκιμάσουμε. Μας έχουν πει για σουβλάκια βραβευμένα, μας έχουν πει για σκουγκάτα.
Μέχρι στιγμής δεν έχουμε φάει τίποτα όμως. Πανέμορφη βόλτα στην, και στο αστικό κομμάτι του Προφητηλία, δεν λέω, αλλά ειδικότερα εδώ. Πιο όμορφη γειτονιά, πιο γραφική, εκκλησία, όλα πάρα πολύ όμορφα. Και σταματήσαμε εδώ πέρα κάτω από τη Ρόκα. Από τη Ρόκα, ναι. Αυτό είναι η βενετιάνικη ονομασία. Ρόκα σημαίνει ένας οχυρός βράχος. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, πράγματι, η παλιά αυτή γειτονιά, κάτω από τη σκιά της Ρόκας, και πραγματικά αλλά και συμβολικά, γιατί εντάξει, όλη αυτή η ιστορία, έτσι, το να ζεις κάτω από αυτό, ήταν ο πυρήνας του παλιού χωριού, ο προφήτης Ηλίας εκεί στην παλιά γειτονιά, εξελίσσεται μετά σιγά σιγά. Να πω ότι η επόμενη μας τάση ήταν εκεί απάνω. Ωραία. Στη Βυζαντινή αυτή καστροπολιτεία του Τεμένους. Και εκεί θέλω να κάτσουμε όμορφα κάπου ωραία και να μας πείτε ιστορία. Να μάθουμε πράγματα και για το Φρούριο και για το χωριό. Το έχουμε! Ωραία, πάμε λοιπόν εκεί. Πήγαμε, πάμε. Η βόλτα μας στο Προφητηλία τελειώνει. Μπαίνουμε στο τζιπάκι του κυρίου Νίκου να πάμε προς τη Ρόκα. Να ανέβουμε όσο μπορούμε με το αμάξι, γιατί έχουν πολύ εξοπλισμό. Και πάμε να μάθουμε ιστορία! Φορτωθείτε! Dead to me, RIP buried. Μουρίτερη μόλι on the side of head of meaty. Dead to me, RIP buried. Μουρκούκο κόκκι σου και πάσαν έρα πίτι. Βέρεο, τσαρμαδόσονέο. Σαγκανόμουν ζάγκεν, μουτσι μασέο. Σοκ και κούσι σίκο, ένα live to tell the tale. Μουσί πακίγει, γιατζιμάν κόφιν ένα νέο. Είμαστε ακριβώς κάτω από τη Ρόκα. Για να έρθετε από εδώ πέρα, θα πάτε από το χωριό μέσα με έναν έτσι λίγο περίεργο χωματόδρομο που πάνε μέχρι ένα σημείο το αμάξι που έχουμε αφήσει κι εμείς. Και θα συνεχίσουμε περπατώντας πια με τον εξοπλισμό να ανέβουμε πάνω να δούμε τι μας κρύβει ο τόπος. Αξίζει, μας είπαν ότι είναι το σημείο το οποίο όταν έρθει ο Προφητηλία πρέπει να επισκεφτείς και εμείς αυτό θα κάνουμε. Φτάσαμε πάνω. Πρώτο πράγμα που μας τράβηξε την προσοχή, αυτή η καμπάνα, η οποία δεν είναι μια απλή καμπάνα, είναι στην ουσία η κεφαλή μιας οβίδας η οποία έχει πέσει και δεν έχει σκάσει και την έχουν κάνει καμπάνα. Θέλεις να ακούσεις πώς ακούγεται? Για πες. Για να δούμε. Να πω. Πού είμαστε λοιπόν εδώ? Φτάσαμε στο Τέμενος, στο κάστρο του Τεμένους. Είμαστε μέσα στο χώρο του Βυζαντινού κάστρου του Τεμένους. Αυτό το οχυρό που ίδρυσε ο Νικηφόρος Φωκάς στο 10ο αιώνα, μετά το 961 που διώχνουν τους Άραβες από την Κρήτη. Έχει ο τόπος αυτός μια ωραία ιστορία και μια σπουδαία ιστορία. Πραγματικά, πώς αλλιώς να σκεφτεί κανείς τη σημερινή πραγματικότητα και ιστορία της Κρήτης χωρίς να αναλογιστεί ότι χωρίς αυτή την παρουσία του περίφημου στρατηγού και μετέπειτα αυτοκράτορα του Νικηφόρου Φωκά, η Κρήτη θα είχε μια άλλη μοίρα. Έτσι, διώχνει τους Άραβες που 130 χρόνια έμεναν εδώ και λιμένονταν όλη την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, χτίζει αυτό εδώ το μεγάλο οχυρό. Η νοοτροπία, η αντίληψη στρατηγική της εποχής του ήταν ότι προσπαθούμε με τέτοιες κατασκευές, μνημειώδεις κατασκευές, βλέπετε εδώ, έτσι, μιλάμε για ένα οχυρωματικό έργο υψηλής τεχνολογίας με σχεδιαστές όχι τοπικούς αλλά από την ίδια την κεντρική πρωτεύουσα. Μιλάμε για ένα λοιπόν μνημείο που παραπέμπει στις καλύτερες εποχές του Βυζαντίου.
Η αντίληψή του λοιπόν ήταν ότι εδώ θα προστατευτεί ο πληθυσμός, ο Χάνδακας που ήταν η έδρα, το ορμητήριο των Αράβων με την αντίληψη των Βυζαντινών και με το πρόβλημα που είχαν για 130 χρόνια να μην μπορούν πια να ελέγξουν το εμπόριο έτσι και την ναυσιπλοεία στην Ανατολική Μεσόγειο, θέλησε να εγκαταλείψει αυτή την παραλιακή πόλη και να χτίσει εδώ τη Βυζαντινή πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ένας σπουδαίος χώρος. Είναι και ένας τόπος που συγκεντρώνει μνήμες για εμάς που μεγαλώσαμε σε αυτό εδώ τον τόπο ή έχουμε μια σχέση, αλλά και για τους επισκέπτες. Να πω ότι εδώ πολλές φορές σημαντικά εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν ξετυλιχθεί σε αυτό το χώρο. Είναι ένα σημείο που μπορεί κανείς να μιλήσει στα παιδιά για το βυζαντινό παρελθόν της Κρήτης. Όλα τα παιδιά διαβάζοντας παραμύθια ή βλέποντας κάποια φιλμάκια για κάστρα, για υπότες, να εδώ το έχουμε στα πόδια μας. Και είναι 17 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο και δεν είναι συνήθως γνωστή όχι μόνο η ιστορία αλλά και αυτή εδώ η τοποθεσία. Βιωματικά, έστω και μόνο να κάνει κάποιος ένα περίπατο, να έρθει εδώ, να κάνει ένα πικνίκ, έτσι κάτι που κάνουμε πολλές φορές. Να δει ή να μοιραστεί με φίλους ένα μέρος που είναι άγνωστο, που στο κάτω-κάτω συγκεντρώνει όχι μόνο μνήμες, αλλά έχει και μια αισθητική. Να πω ότι από τους πρώτους αρχαιολογικούς χώρους στην Ελλάδα το 1910, μαζί με τις Μυκήνες, την Κνωσό και άλλα σημεία, επιλέχθηκε και αυτός ο αρχαιολογικός χώρος, επίσημα να ονομαστεί ως αρχαιολογικός χώρος. Απάνω εδώ θα δείτε την Ακρόπολη, γιατί ένα κάστρο μέσα στο κάστρο ήταν εκεί, δηλαδή και είναι κάτι που θα το σκεφτούμε λίγο, δείχνει μια διαφοροποίηση στην κοινωνία, γιατί να υπάρχει ένα κάστρο μέσα στο κάστρο, έτσι. Να λοιπόν που η εξουσία μένει εκεί, η διοίκηση του στρατεύματος πιθανότατα και όλος ο πληθυσμός εδώ γύρω γύρω. Πίσω μου ήταν μια ολόκληρη καστροπολιτεία. Υπάρχουν τα ερείπια τώρα, όλη αυτή η λιθοσωρή που βλέπει κανείς και μπορεί να περπατήσει ήταν γειτονιές, ήταν σπίτια, ήταν κάποια μεγαλύτερα οικοδομήματα, δεξαμενές αρκετές, οι οποίες λόγω του δυνατού κονιάματος παραμένουν ακόμα για να προμηθεύουν νερό σε όλο τον πληθυσμό. Είναι οχυρωμένη συνολικά μια έκταση 480 περίπου στρέμματα. Και όταν λέμε οχυρωμένη, όπως ανεβήκαμε και όπως βλέπετε και στις εικόνες από τον αέρα, αυτή εδώ η πλευρά του κάστρου, η βόρεια ανατολική, ήταν και η πιο εύκολα προσβάσιμη πιθανότητα από έναν υποθετικό εχθρό. Έτσι οχυρώνεται με τριπλή σειρά οχύρωσης. Εδώ που στεκόμαστε είναι το ψηλότερο σημείο, 9,5 μέτρα η τυχόπη με γωνιακούς και καμπύλους κυλινδρικούς πύργους, απ' έξω μια δεύτερη σειρά οχύρωση και μια τρίτη απ' έξω. Δηλαδή μιλάμε για ένα οχυρωματικό έργο στην ουσία πρόσβλητο. 480 λοιπόν στρέμματα και εδώ να πω ότι οι Βενετοί το επέλεξαν σε όλα αυτά τα 470 χρόνια της παρουσίας τους σαν μια έδρα καστελανίας. Καστελανία di Temene, δηλαδή η καστελανία του Τεμένους, έτσι διατήρησαν το βυζαντινό όνομα. Με έδρα λοιπόν εδώ, στα χρόνια που πολιορκείται ο Χάνδακας από τους Οθωμανούς, στη μεγάλη αυτή εκστρατεία των Οθωμανών για να κατακτήσουν το τελευταίο μέρος του ελληνικού κόσμου που έμενε ελεύθερο, δηλαδή την Κρήτη, πολιορκούν για 24,5 χρόνια το Χάνδακα, την Βενετσιάνικη Κάντια. Εδώ έχουν οχυρωθεί, είχαν οχυρωθεί τότε οι Οθωμανοί. Το κυρίως στρατόπεδό τους, από όπου ήταν και το ορμητήριο για τις επιθέσεις στο Χάνδακα, ήταν εδώ. Σε μία πολύ μεγάλη πολεμική επιχείρηση, δηλαδή μια έξοδο, μια στρατηγική έξοδο από το Χάνδακα, μάλιστα με ένα στρατηγό Βέλγο σαν ηγέτη της του εκστρατευτικού αυτού σώματος και με πολλούς Κρήτες ντόπιους, με λάβαρα, με σταυρούς, με σημαίες, όπως μας περιγράφει ο Τζάνε Μπουνιαλής στο πολύ ωραίο του έργο για τον Κρητικό πόλεμο. Έρχονται εδώ, είναι εγκατεστημένοι οι Οθωμανοί, φαίνεται ότι τη νύχτα, ίσως με συνεννόηση με χριστιανούς κατοίκους του κάστρου, άνοιξαν οι πόρτες, μπήκαν μέσα οι επιτιθέμενοι και ακολούθησε μια μεγάλη σφαγή.
Όπως λέει η παράδοση που διατηρούμε και εμείς εδώ, έτρεξε πολύ αίμα από τα βράχια με τους χιλιάδες νεκρούς Οθωμανούς. Γι' αυτό και το χωριό ονομάστηκε Κανλή Καστέλη. Το ίδιο το κάστρο ονομάστηκε Κανλή Καστέλη. Να πω ότι με το γεγονός αυτό στην ουσία τελειώνει και η κατοίκηση, έτσι, για πολλούς αιώνες η κατοίκηση αυτού εδώ του χώρου. Ο πληθυσμός παρέμεινε κάτω στο σημερινό χωριό Προφήτης Ηλίας, που έχασε το όνομά του ως Κανλή Καστέλη εκείνη τη δεκαετία του 60. Τι σημαίνει Κανλή Καστέλη? Ματωμένο κάστρο, ματωμένο φρούριο. Καστέλη είναι βυζαντινή ονομασία, Κανλή είναι μια τουρκική λέξη. Αυτό που δεν αναφέραμε, αλλά θα το πούμε τώρα, είναι ότι είναι το μεγαλύτερο βυζαντινό κάστρο της Κρήτης. Υπάρχουν κάποια άλλα γνωστά. Βέβαια, γενικά η κατάσταση αυτών των μνημείων δεν είναι καλή, αλλά εδώ όμως, δίπλα στην αυλή του Ηρακλείου, έτσι σε μια απόσταση 17 χιλιόμετρα, νομίζω ότι είναι κρίμα ένα τέτοιο μνημείο να έχει παραμεληθεί. Να δώσω και άλλο ένα σημαντικό, θα έλεγα, μια σημαντική σύνδεση με την ιστορία της Κρήτης. Το πρώτο κριτολογικό συνέδριο που έγινε στην Κρήτη το 1961 με έδρα το Ηράκλειο. Ήταν μια πρωτοβουλία των καταπληκτικών αυτών μορφών που έχουμε. Είχαμε τότε Στέλιος Αλεξίου, Μήνος Καλοκαιρινός, Μενέλαος Παρλαμάς, όπου συγκεντρώνονται οι μελετητές της Κρήτης από όλο τον κόσμο. Το πρώτο κριτολογικό συνέδριο λοιπόν στην ιστορία το 1961 είχε σαν θέμα του τον Νικηφόρο Φωκά και αυτόν εδώ τον αρχαιολογικό χώρο. Μοναδικές και πραγματικά απίστευτες όλες αυτές οι πληροφορίες που μας είπε ο κύριος Νίκος. Πραγματικά αγνοούσα το ότι το συγκεκριμένο φρούριο ήταν το μεγαλύτερο φρούριο που υπήρξε ποτέ στην Κρήτη. Μάλιστα, οι πληροφορίες που μας είπε είναι ότι σε αυτό το φρούριο μπορούσαν να κατοικήσουν μέχρι 25.000 άτομα και από τα πιο βασικά κριτήρια που επέλεγαν το τόπο για τα φρούρια ήταν το νερό. Υπάρχουν εδώ πέρα δεξαμενές τεράστιες, οι οποίες οι πηγές που ρέαν εκεί ήταν αένας, δηλαδή ήταν, το νερό ήταν ασταμάτητο, δεν τελείωνε ποτέ, και βέβαια η χειρωματική του θέση. Μάθατε για την ιστορία του κάστρου? Μήπως είναι ώρα τώρα να πάμε για άλογα, κύριε Αργυρό? Ναι. Φύγαμε. Πριν πάμε στα άλογα, σταματήσαμε έτσι λίγο να φάμε κάτι στο καπό. Μπισκοτάκια, τσουρεκάκια, ξέρω τι είχαν από το φίλο μας Στέλιο, χορηγία, ευχαριστούμε πολύ! Αποχαιρετάμε λοιπόν τη Ρόκα. Φάγαμε το κάτι της μας. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε την εκδρομή μας. Τι, εδώ θα μέναμε. Είδες κάτω τις πίστες? Πολύ ωραία. Είμαι έτοιμος να τις οργώσω με τα άλογα. Θα πάρω τον έναν επιβίτορα. Πάρω το πιο γρήγορο άλογο. Λοιπόν, ο φίλος μας Παναγιώτης θέλει να χαϊδέψει τον φίλο μας Σκυλάκο. Ο Αντώνης θέλει κανένα να πει κάτι. Εγώ προσπαθώ να κάνω on. Θέλουμε να πάμε να κάνουμε άλογα, δεν θέλει κανένας. Ο άλλος κάθεται εδώ πέρα και περιμένει. Οπότε, γεια σου φίλε. Πάμε να γνωρίσουμε τους ανθρώπους του My Horse και πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και να μας εξηγήσουν και τι κάνουν. Όχι. Έλατε. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο, ο οποίος μας περιμένει εκεί να τον είναι. Γεια σου Γιώργη! Γεια σας. Τι κάνουμε? Καλά εσείς? Καλά φίλε. Πού ήρθαμε, πού είμαστε? Ήρθατε στον αθλητικό επικόμυλο Κρήτης. Ωραία. Μαϊχώς αγρόκτημα. Και τι ήρθαμε να δούμε και τι ήρθαμε να κάνουμε? Ήρθατε να δείτε τα λογάκια. Ωραία. Και να δείτε τις εγκαταστάσεις. Θα καταφέρω λες να κάνω κι εγώ μια βόλτα? Άνετα. Έχουμε κανένα έτσι ήρεμο αλογάκι? Έχουμε απ' όλα. Ωραία, τέλεια. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια πρώτη βόλτα σε εγκαταστάσεις. Πάμε να μου πεις 2-3 λογάκια για τον υπηκό και να δούμε και τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Δεν πίνεις ρακί? Δεν στο πίνω ρακί. Έχεις λαγό? Έχω λαγό. Έχεις κουρά?
Ξεκινάμε με τις πίστες λοιπόν. Για πες. Αυτή είναι η πρώτη μας πίστα. Είναι για τα αρχάρια μαθήματα και κάνουν και τα άλογα ελεύθερα για να φύγει ενέργεια. Να αθληθούν λίγο, να φύγει το τέτοιο. Okay. Οπότε για αρχάριους, όταν λες, υπάρχει και παιδικό κομμάτι. Πες μου λίγο για τις δραστηριότητες του υπηκού ομίλου εδώ. Γενικά η πασία δεν έχει ηλικία. Ωραίο. Δηλαδή μπορούν από μωρό μέχρι και γέρος να κάνει πασία. Τώρα, αρχάριο είναι αυτός που δεν γνωρίζει πολλά είναι πράγματα. Είναι η πρώτη επαφή, ας πούμε. Η πρώτη επαφή, ναι. Δεν έχει ηλικία από το αρχάριο. Και υπάρχει και αθλητικό κομμάτι εδώ. Βεβαίως. Δίπλα είναι η αγωνιστική πίστα, θα πάμε σε λιγάκι. Και με εμπόδια και κανονικά, ότι έχω στο νου μου σαν αθλητικό κομμάτι. Αθλητικό κομμάτι, υπάρχει η πιερπίδηση εμποδίων, η ποική δεξιοτεχνία που είναι το dressage. Και είναι και η ποική αντοχή. Μεγάλες αποστάσεις, ας πούμε. Γίνεται πάνω στα βουνά, είναι με αντοχή. Okay, και τα άλογα εδώ πέρα που τα έχουμε. Είναι από κάτω. Πάμε λοιπόν να επισκεφτούμε. Μιχάλη, νομίζω ότι δεν με συμπαθεί πολύ αυτή η δουλειά. Λίγο το τηγούνα. Μάλλον εσένα δεν συμπαθεί, να σου πω την αλήθεια. Τηγούνα. Τηγούνα δεν συμπαθεί. Ωραία. Έχουμε έρθει στο χώρο που είναι τα άλογα. Σωστά, λοιπόν, να το πούμε. Σωστά, ε. Πόσα άλογα φιλοξενούνται εδώ? 24. Πόσο εύκολο είναι να συντηρήσει 24 άλογα και τι φροντίδα χρειάζεται ένα άλογο? Είναι μεγάλη η φροντίδα που χρειάζονται. Τρώνε 3 φορές την ημέρα. Καθαρίζονται 3 φορές την ημέρα. Είναι πλήρης. Δικός είναι ο τόπος, εννοείται, αλλά πιστεύεις ότι είναι ευτυχισμένα τα άλογα μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον? Βεβαίως, ναι. Έχουν πλήρης απασχόληση. Okay. Και ξεμουδιάζουν και τρέχουν και τρώνε και καθαρίζονται και όλα καλά. Τα άλογα εδώ πέρα είναι σαν αθλητές. Okay. Έχουν ειδική διατροφή, είναι όλα. Ωραία, και ποιο είναι το καμάρι σου? Παίξε μου το καμάρι σου. Το καμάρι μου, καταρχάς είναι αυτά τα τρία τα πρώτα. Αυτά τα τρία είναι ναι. Η Βορσελίνα, η Νάτσι. Η Νάτσι, δεν κοιτάω από κάτω, sorry. Και η Ντέσσα. Α, είναι και τα τρία θηλυκά. Ναι. Είναι πιο δύσκολο ένα αρσενικό άλογο να χαλιναγωγηθεί σε ό,τι έχει να κάνει με τον αγώνα? Γι' αυτό είναι τα περισσότερα θηλυκά. Όταν είναι βαρβάτο και δεν είναι κομμένο, είναι πιο δύσκολο. Τι εννοείς βαρβάτο κομμένο, στυρωμένο, ας πούμε? Στυρωμένο. Okay. Και αυτή είναι η επιβίτρωση γνωστή που λένε, σωστά. Okay. Οπότε προτιμούμε γενικά τα θηλυκά άλογα. Ναι. Τι εννοούμε πιο αθλητικά άλογα? Οι επιδόσεις τους είναι καλύτερες, η γύμνασή τους είναι διαφορετική σε σχέση με τα άλλα? Πιο πολλές διακρίσεις, είναι πιο. Έχουν πάει σε πιο σοβαρούς αγώνες. Ένα άλογο μέχρι πότε μπορεί να τρέχει σε χρόνια, ας πούμε? Ποια είναι η καλύτερη ηλικία του αλόγου και μέχρι πότε και όταν σταματάει? Η καλύτερη ηλικία του αλόγου είναι από 8 μέχρι 12. Okay. Και τώρα τα αποσύρεις όταν το κάθε άλογο αρχίζουν και πέφτουν οι επιδόσεις. Και όταν λέμε το αποσύρω, τι σημαίνει αυτό? Σταματάει η αγωνιστική περίοδος και μετά κάνει απλά βολτούλες. Και συνεχίζει όμως τη ζωή του εδώ κανονικά. Δεν είναι. Ωραία, σούπερ. Γεια σου, φίλε. Είναι το. Από εδώ ξεκίνησε όλο ο υπηκός όμιλος. Έλα, ρε. Να. Είναι ο πρώτος. Ναι. Και το όνομα αυτού? Ασουάν. Και ο Ασουάν τι κάνει τώρα? Απλά. Απλά αράζει. Απλά αράζει. Ναι. Ασουάν. Είναι το άλλο του μπαμπά. Γιώργο, εδώ πέρα είναι τα άλλα, τα οποία είναι κάποια είναι ανοιχτή η πόρτα του, οπότε μπορεί να βγουν έξω. Και είναι καλύτερο να μην επισκεφτούμε τώρα τη φάση εδώ από ό,τι μου είπες. Ναι, άσε καλύτερα, ωραία, περίμενε μισό λεπτό. Αντωνή! Θέλω, σε παρακαλώ, έχουμε την άδεια από τον Γιώργο να πας έξω και να πας στα άλογα αυτά και να μπεις μέσα στα κλουδιά τους για να πάρεις κάποια πλάνα. Είσαι εντάξει με αυτό? Να μου σχολάσει. Κορίτσι είναι. Πώς είσαι? Θέλεις να γίνουμε φίλοι? Θέλεις να σου ανοίξουμε την πόρτα να μπεις μέσα? Αυτό είναι το άλογο μου. Για Ισέ. Για Ισέ. Ναι, πριν βάλουμε τη σέλα, πρέπει να καθαρίσουμε. Okay. Αυτό είναι κάτι το οποίο το γουστάρουν, ας πούμε, το κάνει σαν διαδικασία για να ηρεμήσει το άλογο ή... Γενικά, άμα έχει εδώ πέρα έχει σκληρίνη τρίχα από βρωμιές, άμα βάλεις τη σέλα, μπορεί να δημιουργηθεί πληγή. Α, okay. Οπότε είναι και για υγειονομικούς λόγους, ας πούμε. Και είναι και πρέπει να το καθαρίσεις. Okay.
Λέγε, θα κάνει κάποιος... Αντώνης. Θα κάνει. Μου την είπες πριν και θα κάνω από πίσω μόνο. Θα πηδήξει και εμπόδια. Μπάε. Θέλεις τότε να φέρει δύο άλογα για να κάνουμε αγώνα. Μαζί. Ναι. Κάρτι είναι ρε. Για να σημαδέψεις τους αναβολείς, βάζεις γροθιά εδώ μέσα και άμα σου έρχεται στο μασχάλι... Σημαίνει ότι είσαι okay. Αντώνη, πώς με είδες? Σου άρεσε? Πώς με είδες? Ήσουν καταπληκτικός. Ήμουν ένας Αμαζόνας? Ήσουν Αμαζόνας, πραγματικά. Υπέας είναι, κάνουμε πλάκα. Λοιπόν, ωραία, τώρα θα κατέβω και ξέρεις τι θέλω να κάνεις. Τι? Να ανέβεις εσύ. Όταν ανεβαίνεις πάνω σε ένα λόγο είναι τελείως διαφορετική. Είναι ελευθερία, είναι. Θα ήθελα να κάνω και μια μεγαλύτερη απόσταση από το γύρω-γύρω, δεν λέμε. Σίγουρα, ναι. Αλλά και αυτό καλά μας ήταν. Για να σε δω τώρα, γλυκέ μου. Είναι δύσκολο. Για φέρε καμερούλα. Είναι δύσκολο. Θα μου πεις εσύ σε λίγο. Σου άρεσε? Πολύ καλό, ε. Τσεκ. Τώρα πάμε να δούμε όμως και από κάνα κανονικό υπέ. Πώς το πήγα. Κανονικά. Το πήγα, ωραία. Το πήγες. Τώρα πάμε στο stage του. Στείνουν τα παιδιά τα εμπόδια. Βλέπετε, έχουν φέρει και το tractor εδώ πέρα και στείνουν δύο εμπόδια για να μας κάνουν μια μικρή επίδειξη και να δούμε λίγο το πιο αγωνιστικό κομμάτι του ομίλου. Και αυτή εδώ είναι η Νανά. Είναι το άλογο του φίλου Γιώργου που θα πάνε να πηδήξουν τα εμπόδια. Τώρα βγήκαμε έξω να βρέξουν λίγο το τερέν για να πατάνε καλύτερα τα άλογα. Και πάμε να καταγράψουμε αυτό το show, αυτή την επίδειξη. Μία επίσκεψη σε αυτόν τον τόπο, όταν έρθετε βασικά σε αυτόν τον τόπο, εννοείται ότι περνάμε και από τον ηθικό όμιλο Κρήτης. Να κάνουμε μια βόλτα, να κάτσουμε να πιούμε ένα καφέ, να κοιτάξουμε να δούμε λίγο τα άλογα, να κάνουμε βόλτα με αυτά. Είναι κάτι το οποίο θα συνταμείψει σίγουρα. Έκανα ωραία βόλτα, δεν λέω. Ακόμα πιο ωραία ήταν η δικιά σου βόλτα, βέβαια. Εντυπωσιακό, φίλε, πραγματικά, μπράβο. Ήρθαμε λοιπόν εδώ πέρα στη κεντρική αίθουσα του χώρου. Άπειρα μετάλλια, πάρα πολλά κύπελα.
Θέλεις να μου μιλήσεις λίγο για τη δουλειά που κάνει ο Επικός Όμιλος Κρήτης? Λοιπόν, το σωματείο μας ιδρύθηκε το 2016. 6 χρονιές τώρα είναι Πολυνίκης Όμιλος. Έχουμε πάρει τον τίτλο του Πολυνίκη Όμιλου 6 φορές. Τι σημαίνει Πολυνίκης Όμιλος? Έχει τις πιο πολλές νίκες της χρονιάς. Okay. Την περιφέρεια Κρήτης. Alright. Λογικά αυτή η δουλειά για να γίνει χρειάζονται προπονητές, χρειάζεται κόσμος. Ναι, είχαμε την τιμή να έχουμε έναν από τους καλύτερους προπονητές. Έχει πάει παγκόσμιος. Okay. Είναι ο κύριος Γιώργος Ρωσιάδης. Πλέον έχω αναλάβει εγώ τον τελευταίο χρόνο. Το προπονητικό κομμάτι? Ναι. Okay. Σίγουρα με τις οδηγίες του και τη βοήθειά του. Ωραίο. Έχω βγάλει και εγώ αρκετούς αθλητές. Αυτό θέλω να μου πεις τώρα λίγο. Από αθλητές, πώς πάει το σωματείο? Ενώ τώρα υπάρχουν νίκες, υπάρχει κόσμος που ασχολείται αρχικά στην περιοχή με τα άλογα, υπάρχει... Έχει κίνηση. Θα θέλαμε σίγουρα να αυξηθεί λίγο. Okay. Γιατί γενικά στην Κρήτη δεν έχουμε τόσο πολύ τόσους αθλητές όσο στην Αθήνα. Στην Αθήνα γίνεται χαμός. Αρχίζει όμως και ανεβαίνει αυτό, όχι? Ναι, αρχίζει και γίνεται λίγο πιο γνωστό. Okay. Και από διακρίσεις? Δικές μου στην περιφέρεια Κρήτης ήμουνα 4 χρονιές σε ρή Πολυνίκης αθλητής, okay, σε όλες τις κατηγορίες. Μετά σταμάτησα λίγο να τρέχω. Έτρεχα λίγο πιο πολύ για εκπαιδευτικούς λόγους. Mm. Μετά σε πανελλήνιο κομμάτι έχω κερδίσει πολλά αθλήματα στο πανελλήνιο. Γιατί έχουμε πανελλήνιο πρωταθλητή και δεν μας έχει πει τίποτα μέχρι τώρα ρε αυτός. Ωραία, για πάμε. Κερδίσαμε 2 κατηγορίες και μία τρίτη θέση. Μια χαρά, πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και εσένα και τα αδέρφια σου και τη μητέρα σου, την κυρία Μαρία. Ήσασταν όλοι εξαιρετικοί. Ευχαριστώ για την εμπειρία. Να είσαι καλά, αδερφέ. Χαιρετούμε. Πάω να συνεχίσω μία βόλτα. Μου είπε η κυρία Αργυρό ότι θα πάμε. Πώς το είπε? Στην Ξερή Καρά. Την ξέρεις? Ναι, βεβαίως. Είναι ωραία. Δεν μου λέει ψέματα. Όχι, είναι τέλειο. Λοιπόν, και πάλι χάρηκα, αδερφέ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτός είναι ο κύριος Αντώνης. Δείξτε τον κύριο Αντώνη. Καλημέρα. Είναι ο άντρας κύριος Αργυρός. Λοιπόν, είχαμε μηχανίστε όσοι θα προταθούμε καρότσα. Γιατί τέτοιοι είμαστε. Και θα πάμε σε Ξερή Καρά. Πόση ώρα είναι? 3 λεπτά είναι. Ωραία, τέλεια. Έπρεπε να πεις 15 χιλιόμετρα. Τελεία κάνουμε. Αρχικά είμαστε στην περιοχή που λέγεται Ξερή Καρά. Το όνομά της δεν είναι αυτό που είπαμε πριν στο αμάξι, θα σας πω σε λίγο τι ακριβώς είναι. Για την ώρα, από πίσω μας είναι η νέα εκκλησία της Παναγιάς της Γαδιώτισσας και άμα ακολουθήσουμε, λέει, πάνω το δρομάκι, θα βγούμε στην παλιά εκκλησία, όπου είναι και ένα υπέροχο σημείο θέας. Μάντεψε, Μιχάλη μου, θα το κάνουμε, θα περπατήσουμε. Τώρα πάμε εκεί να σου πω γιατί λένε το σημείο Ξερή Καρά. Έλα. Λοιπόν, Ξερή Καρά. Το Καρά σημαίνει καρυδιά και το ξέρει γιατί γενικά ο τόπος ήταν αρκετά άνυδρος. Ωστόσο πίσω μας έχουν μια καρυδιά, αλλά αυτή φαίνεται αρκετά χλωρία και έχουν πέσει τα φύλλα της. Και η έκπληξη που μας επιφύλασε εδώ πέρα η κυρία Αργυρό μας είναι αυτό εδώ, δείξε Μιχάλη μας. Δες τι κάνουν στη μέση του πουθενά. Δες τι κάνουν, μην κρύβεστε κύριε Αντώνη μας. Πάμε πάνω, πάμε να δούμε λίγο την παλιά εκκλησία και ερχόμαστε να κλείσουμε με φαγάκι, ρακάκι και να χαιρετήσουμε από ψηλά. Πάνε κάτω. Γκρεμίστηκε αυτή η εκκλησία και μετά από κάμποσα χρόνια, επειδή ήθελα να συνεχίσουν την πίστη για την παράδοση και την ύπαρξη αυτής της εκκλησίας, αφήνισαν από κάτω μία καινούρια. Ωστόσο, μέσα σε αυτά τα ερείπια σου είναι λίγο πιο επιβλητικό το όλο σκηνικό κάτω από τις πέτρες και σου βγάζει κάτι που ίσως κάτι νέο και από μίμηση δεν μπορεί να σου το προσφέρει.
όλα τέλος. Αγνάδεμα τέλος. Φαγητό αρχή. Ελάστε. Ελάστε να δείτε τι μας έχουν φτιάξει. Τσεκάρετε τραπέζι που έχουμε. Και πού είναι στημένο αυτό το τραπέζι. Δείτε ωραίους ανθρώπους, ωραίους τόπους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Εμείς ευχαριστούμε. Από έναν υπέροχο τόπο, με ακόμα πιο υπέροχους ανθρώπους, σας χαιρετάμε. Δεν πήγε καλά, πήγε εξαιρετικά. Και ραντεβού την επόμενη φορά.